βρισκόμαστε στην Καστοριά για μια εκδήλωση του κύκλου ιδεών για την εθνική ανασυγκρότηση, που έχει ως θέμα το βασικό ερώτημα όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αν υπάρχει μέλλον για την πατρίδα μας. Εάν αντέχει η πραγματική οικονομία, αν υπάρχουν προοπτικές, τι γίνεται με την περιφερειακή οικονομία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Καστοριά, μια πόλη με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, με εξαγωγικές επιχειρήσεις, που βιώνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ βαθιά κρίση. Θα μιλήσουμε για τα ειδικά τεχνικά ζητήματα, αλλά και για το μεγάλο πρόβλημα της στρατηγικής της χώρας. Δεν βλέπω, δυστυχώς, αισιόδοξο σενάριο. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες και το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι ούτε το χρέος, ούτε οι δημοσιονομικοί στόχοι, αλλά είναι η αντοχή και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, η ρευστότητα, η στήριξη των επιχειρήσεων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η προσέλκυση επενδύσεων, η αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας που πρέπει να καταλάβει την αλήθεια. Και βεβαίως η κινητοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Και εδώ στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν πολλές σημαντικές δημιουργικές δυνάμεις. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται πολιτικές προϋποθέσεις. Χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση που να μπορεί να προωθήσει την εθνική στρατηγική και να κινητοποιήσει τον κόσμο μέσα σε ένα άλλο πολιτικό κλίμα. Συνένεσης, πολιτισμού και ενός γνήσιου προοδευτικού πατριωτισμού. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα? Πώς τα βλέπετε στο μέλλον? Όχι, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα, διότι τώρα πληρώνουμε τις επιπτώσεις των τελευταίων 2 ετών. Όχι μόνο του πρώτου εξαμήνου του 2015, όχι μόνο των capital controls και του δημοψηφίσματος, πληρώνουμε τις επιπτώσεις και του επομένου διαστήματος, που είναι ένα διάστημα αμφιβολίας, αμφιθυμίας, αντιφάσεων. Και έτσι αγωνιζόμαστε το 2019 το γρηγορότερο να ξαναφτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2014. Και είναι κρίμα. Γιατί θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε περάσει σε τελείως διαφορετική φάση. Πώς θα βλέπετε το μέλλον της Ελλάδος, το μέλλον πώς προβλέπετε αυτής της χώρας? Το μέλλον εξαρτάται από τους πολίτες της χώρας αυτής. Το μέλλον της χώρας το κρατάνε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στα χέρια τους. Από τις δικές τους αποφάσεις θα κριθεί και ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση και αν η χώρα θα ξαναγίνει ισότιμη και κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Όταν, λέμε η κοινωνία πρέπει να αλλάξει νοοτροπία, τι πρέπει να καταλάβει την αλήθεια καταρχάς και να συμφιλειωθεί με το παρελθόν, να καταλάβει τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί μια κοινωνία που δεν συμφιλειώνεται με την αλήθεια και με το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Τώρα από εκεί και πέρα η θέση μου είναι γνωστή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά όχι με τον παρόντα συσχετισμό στη Βουλή, με μια άλλη Βουλή, με έναν άλλο συσχετισμό δυνάμεων, όλοι έχουν θέση μέσα σε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, εφόσον το θέλουν.